Οι γυναίκες αναλαμβάνουν δράση για την κλιματική αλλαγή είναι ο τίτλος της έκθεσης κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας στην Πλατεία Ελευθερίας που συνδιοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης με την Περιφέρεια Κρήτης. Αύριο το απόγευμα θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης. 60 γυναίκες επιχειρηματίες θα βρίσκονται στην Πλατεία Ελευθερίας. Σας περιμένουμε να σας ξεναγήσουν στην δουλειά τους, να σας κεράσουν ρακί, εδέσματα και καφέ. Έχουμε μία γκάμα από όλα τα επαγγέλματα. Οι εκδηλώσεις μας είναι καταπληκτικές κάθε βράδυ και σας περιμένουμε. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την προσπάθεια που κάνουν οι γυναίκες επιχειρηματίες της Κρήτης για να αναδείξουν την παραγωγή, τα τοπικά προϊόντα, την ποιότητα των προϊόντων και προφανώς είμαστε αρρωγοί, συμπαραστάτες. Πέρα από τα κριτικά προϊόντα, προϊόντα χειροτεχνίας, καλλιτεχνήματα και καινοτόμα προϊόντα, η έκθεση περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, όπως εργαστήρια λαϊκής τέχνης, γευσηγνωσίες, εκδηλώσεις για το περιβάλλον και όχι μόνο. Κάθε βράδυ έχουμε διπλές εκδηλώσεις για μικρούς και για μεγάλους. Να τονίσω ότι έχουμε και για τα παιδιά καταπληκτικές εκδηλώσεις. Όλα τα παιδιά που θα έρθουν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις θα πάρουν δώρο ένα παραμύθι. Οι γυναίκες επιχειρηματίες πρωτοπορούν και στην Κρήτη μέσα από το Σύλλογο, το Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Άρα είναι υποχρέωσή μας σαν Περιφέρεια Κρήτης να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία που αναδεικνύει την γυναική επιχειρηματικότητα και ειδικότερα και την οικοτεχνία και τη χειροτεχνία που αναπτύσσουν εκατοντάδες γυναίκες στην Κρήτη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανακύκλωση, την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και θα διαρκέσει έως τις 8 Αυγούστου.